Είπαμε και χθες την πρώτη συνεδρίαση, αλλά και με αφορμή, αν θέλετε, την ακρόαση φορέων, τα όσα ακούσαμε από τους φορείς, αυτά που είπαν όπως τα είπανε, βγαίνουν και κάποια συμπεράσματα κατά τη γνώμη ότι αυτό που βιώνουν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες, τις καταστροφές, αναδεικνύουν τις τεράστιες ευθύνες του κεντρικού μηχανισμού του κράτους, της κυβέρνησης, αλλά και όσων έχουν κυβερνήσει έως τώρα. Με τις τεράστιες ελλείψεις του κεντρικού σχεδιασμού, της τοπικής διοίκησης, αντίστοιχα, δήμων, περιφερειών, γιατί δεν πάρθηκαν μέτρα πολιτικής προστασίας, όχι μόνο για τα έργα που θα έπρεπε να γίνουν, αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά, αντιπυρικά και πάει λέγοντας, αλλά και βάλιστα αυτά τα έργα θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητα, αλλά ούτε κατά τις ώρες της καταστροφής δεν μπόρεσε να λειτουργήσει στοιχειωδώς ο κρατικός μηχανισμός. Και αυτό δείχνει τις τεράστιες ελλείψεις διαχρονικά και τις ευθύνες, και τις εγκληματικές ευθύνες θα λέγαμε, για το τι υποδομές έχεις, πώς τις τελεχώνεις, πώς πληρώνεται ο κόσμος που δουλεύει σε αυτές τις υποδομές, πώς εκπαιδεύεται, αλλά και πώς έχεις τα απαραίτητα μέσα, τα εργαλεία τέλος πάντων, για να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Στην πρώτη συνεδρίαση καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν τα μέτρα απάλυσης, ανακούφισης των εργαζομένων, των αγροτών, επαγγελματιών, όλων των κατηγοριών των πολιτών που επλήγησαν από τις πλημμύρες, αλλά παράλληλα και προτάσεις για έργα προστασίας, αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά κλπ. Και αποκαταστάσεων όλων των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές των περιοχών αυτών, των πληγέντων περιοχών. Και τώρα έρχεται ένα νομοσχέδιο με τον επίγοντα χαρακτήρα, προωθώντας συγκεκριμένα, μέσα από συγκεκριμένα άρθρα, συγκεκριμένες προτάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από τις πλημμύρες σε όλες αυτές τις περιοχές στη χώρα μας, αλλά και για τον COVID-19. Όταν έχεις λοιπόν μια κατεπίγουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά και τις πλημμύρες, αλλά και την εξέλιξη της πανδημίας, έρχεσαι με ένα επίγον νομοσχέδιο, με μέτρα αποσπασματικά, ανεπαρκέστατα θα λέγαμε, απέναντι όμως τι, στις κατεπίγουσες ανάγκες τόσο των πληγέντων και των περιοχών αυτών που επλήγησαν, όσο και για τις κατεπίγουσες ανάγκες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και η σημερινή κριτική κατάσταση, για παράδειγμα, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, στα αντίστοιχα στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους εργασίας, εκεί όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες εργαζόμενοι, έχουν εξ ολοκλήρου τη σφραγίδα αυτής της πολιτικής, της κυβερνητικής πολιτικής, που έπαιξε στον τζόγο των καπιταλιστικών κερδών της θυσίας του λαού και τον χρόνο αντίστοιχα που κερδίθηκε από τον λαό, από το λαό μας στην πρώτη φάση της πανδημίας. Και έρχεται χθες ο Πρωθυπουργός με το διάγγελμά του και τι κάνει? Αναγορεύει την αντιμετώπιση της πανδημίας αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα ατομικής ευθύνης. Πήγε δηλαδή και ένα βήμα παραπέρα ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας ποιο, ένα στιγνό ξεκάθαρο εκβιασμό, αυτοπροστασία ή καραντίνα. Όμως η απαραίτητη αυτοπροστασία, η υπευθυνότητα αντίστοιχα του καθένα και της καθημερινής, δεν μπορεί να συγκαλύψει την κυβερνητική ανευθυνότητα και μια απαράδεκτη πολιτική που εκδηλώνεται από την ίδια την κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, δεν περιέχει, ούτε υπάρχουν προτάσεις, ούτε σκέψεις, για παράδειγμα, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αιτήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί και εμείς ως κόμμα, αλλά και οι υγειονομικοί, οι ήρωες τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, τους εξυμνούσατε όλοι και λέγατε οι ήρωες υγειονομικοί, οι οποίοι ρίστον παρόδο χθες, διαδηλώντας και διεκδίκησαν, απεργώντας μάλλον, διεκδίκησαν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης αυτής της οξυμένης κατάστασης που αντιμετωπίζει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Προσλήψη προσωπικού, αύξηση των κρεβατιών ΜΕΘ, υποδομές, μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς, με όλα τα απαραίτητα μέσα για την υγεία και την ασφάλειά τους, με ευθύνη βεβαίως της εργοδοσίας, να γίνει επίταξη όλων των δομών και με βάση την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της πανδημίας, επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας, που να αφορά όχι μόνο τις ΜΕΘ των ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά και τα διαγνωστικά τεστ, τα εργαστήρια δηλαδή,
και από αντίστοιχα μέτρα που θα έχουν, θα συμβάλλουν στην μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, με έκτακτα κονδύλια παράλληλα τόσο για τα νοσοκομεία όσο και για την εκπαίδευση, για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων φυσικά, για την αναβάθμιση υποδομών, την καθαριότητα, μέτρα υγιεινής, ατομικά μέτρα προστασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές αντίστοιχα βαθμίδες. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό, καμία αναφορά. Και τα προβλήματα συσσωρεύονται. Και τα βλέπετε και τα βλέπουμε και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά ποια είναι η απάντηση των υπουργών ή όσων, να το πω έτσι, είναι γύρω από τους υπουργούς και συναντιούνται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων? Τι λένε? Δεν μπορεί, λέει, να γίνει τίποτα από αυτά που λέτε, που διεκδικείτε, γιατί υπάρχουν νομικοί και οικονομικοί σκόπελοι. Ποιοι είναι αυτοί οι σκόπελοι? Όμως για αυτούς τους σκοπέλους δεν υπάρχει πρόβλημα κατά την κυβέρνηση, δηλαδή τους νομικούς και οικονομικούς που επικαλείται. Δεν εμποδίζουν λοιπόν την κυβέρνηση αυτή η σκόπελη να αξιοποιώντας την πανδημία να νομοθετεί με fast track διαδικασίες κατά παρέκκληση ισχυωσών διατάξεων σωρία αντιλαϊκών μέτρων όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Και τα παραδείγματα είναι πάμπολα. Με ένα τελευταίο, αν θέλετε έτσι, για ένα παράδειγμα, η νομοθέτηση της απλήρωτης υπερορικής εργασίας που παραβιάζει ακόμα και το ίδιο το Σύνταγμα. Για αυτά λοιπόν τα ζητήματα, για αυτά τα νομοθετήματα που έχουν περάσει ως τώρα, δεν υπάρχουν ούτε νομικά ούτε οικονομικά εμπόδια και σκόπελοι, όπως αναφέρεται η Υπουργή, απέναντι στα δίκαια αιτήματα του εργαζομένου, απέναντι στα δίκαια αιτήματα του λαού και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία του, με την ίδια του τη ζωή. Είναι δηλαδή επίγον, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο με το άρθρο 13 που είναι και το Υπουργείο Παιδείας? Εδώ τι θέλει να κάνει? Ποια είναι η επίγουσα, το επίγον αυτό ζήτημα που θέλει να λύσει η κυβέρνηση? Ξεκάθαρα το λέμε. Έχει να κάνει με την άμεση, ομή και ευθεία παρέμβαση στη λειτουργία των οργανώσεων των εκπαιδευτικών, προβλέποντας την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφοφορία χωρίς τη φυσική παρουσία, χωρίς εφορευτική επιτροπή, που μπορεί να διασφαλίσει το αδιάβλητο πέρα και έξω από τις ρυθμίσεις των καταστατικών, που δεν επιτρέπουν ούτε επιστολική ψήφο. Ακόμα δηλαδή και στις ΗΠΑ η ψηφοφορία γίνεται, ναι μεν ηλεκτρονικά, αλλά στο παραβάν. Είναι παρόν μπροστά εκεί, τον βλέπουν αυτός που πάει να ψηφίσει, ηλεκτρονικά όμως. Όμως αυτό που θέλετε, η κυβέρνηση, αυτό που στοχεύει, είναι τι? Να χτυπήσετε τη ζωντανή λειτουργία των οργανώσεων των εργαζομένων. Εκεί δηλαδή όπου ζυμώνονται, κατατίθονται θέσεις, προτάσεις, παρατάξεων, ομάδων που διεκδικούν να γίνουν αποδεκτές από την πλειοψηφία των εργαζομένων, εκεί που οι διαπάλοι των ιδιών, των θέσεων, διαμορφώνουν τη στάση των εργαζομένων και επιδράφει ανάλογα, θετικά ή αρνητικά, αλλά θετικά, στη συμμετοχή του των εργαζομένων στους αγώνες για τη διεκδίκηση των αναγκών τους, στην αντίσταση και δράση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό δεν θέλετε και αυτό επιχειρείτε να εμποδίσετε με αυτό το άρθρο, που ηρίστο επαρόδο είναι ένα άρθρο το οποίο και η ίδια εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΔ το καταγγέλει και ζητά την απόρριψή της, και μαζί με αυτό ζητούμε και εμείς την απόρριψη αυτού του άρθρου. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας θα καταθέσει τροπολογία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά της μετάδοσης των μηνυμάτων. Εμείς έχουμε μια πάγια θέση ως κόμμα και επανειλημμένα έχουμε τονίσει ότι τα μηνύματα που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά με την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, θα πρέπει να μεταδίδονται και να καταχωρούνται σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοτηλεοπτικά, ηλεκτρονικά, έντυπα και πάει λέγοντας, εντελώς δωρεάν και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Σε αυτή λοιπόν την λογική εμείς καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία ήδη την έχετε, νομίζω, πάρει και στην Υπουργή. Την έχουμε πάρει, ναι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ.